Από εδώ. Μικρέ, αν υποθέσουμε ότι ψάχνουμε για τον Τιρ, πώς θα πάμε ως το Σβάρταλφχάιμ? Ξέρεις ότι ο Όντιν κλείδωσε το ταξίδι ανάμεσα στα βασίλεια. Ο Σίντρι είπε πως είχε μία-δύο ιδέες γι' αυτό. Ο Σίντρι έχει πολλές ιδέες. Α, το έδαφος φαίνεται ραγισμένο. Υπάρχει παράκαμψη από εδώ. Θυμάσαι τότε που πολεμήσαμε εδώ το πρώτο μας τρόλ? Θυμάμαι εσένα να χάνεις τον έλεγχο. Έχε το νου σου, αδερφέ. Υπάρχει κίνδυνος κοντά. Πώς σου φαίνεται η μάχη χωρίς ασπίδα? Δεν είναι η πρώτη μου φορά. Μιμία, τι άκουσες για την προσφορά του Όντιν? Στο μικρό. Όχι πολλά, γιατί βγήκαν έξω. Αλλά μας μίλησε για αυτή. Εγώ δεν θα ανησυχούσα. Αλλά πόσα είναι αυτά που δεν μας είπε? Δεν γίνεται να μπλοκάρεις χωρίς την ασπίδα σου. Σχεδόν φτάσαμε. Αδερφέ, να σου πω. Μη θυμώνεις με την περιέργεια του μικρού. Έτσι είναι τα νιάτα. Στα νιάτα μου μαθαίναμε την υπακοή. Αυτό εύχεσαι για εκείνον. Αδερφέ, πρόκειται να πάρει τον δικό του δρόμο. Αν δεν θες να απομακρυνθεί από εσένα, βάλε μυαλό και περπάτα εσύ μαζί του για λίγο. Αν καταφέρουμε να ανοίξουμε το ταξίδι ως το Σβάρταλφχάιμ, σίγουρα θα βρούμε πολλά χρήσιμα πράγματα για να... Αρκετά. Θα πάμε. Αλήθεια! Αλλά αν δεν βρούμε τον Τιρ, θα εγκαταλείψεις την αναζήτηση. Για τα καλά. Τέλεια. Δεν θα το μετανιώσεις. Κράτε! Εδώ πέρα! Σίντρι! Τι βλέπουν τα ματάκια μου, ο Ατρέας. Χρόνια και ζαμάνια. Πόσο μεγάλωσες. Ναι. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Ο Μπρόκ είπε ότι χρειαζόσασταν ένα ασφαλές μέρος για τη νύχτα και πιστεύω πως οι αγαπημένοι σας νάνοι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε ακόμα οι αγαπημένοι σου νάνοι, ε? Είστε ακόμα οι μόνοι νάνοι που ξέρουμε. Το δέχομαι. Μετά από εσάς, φίλοι μου, πού πηγαίνουμε? Στην
την καθαρότερη καλύβα των 9 βασιλείων. Προτιμώ να μείνει έτσι. Συγκεκριμένα ονόματα δεν λέμε. Κράτε. Μετά το περιστατικό με τον Θόρ, είπαμε να ετοιμάσουμε χώρο μέχρι να σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Σχεδόν φτάσαμε. Όπως βλέπετε, κατοικήσαμε εδώ, στο βασίλειο ανάμεσα στα βασίλεια. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι ασφαλές από τον Fimbulwinter και τα μάτια του Όντιν. Και έχει ωραία θέα, αν σου αρέσει το φωτεινό γκρίζο κενό. Είναι τέλειο, Σιν. Βασικά, θέλουμε να συζητήσουμε ένα σχέδιο. Ενδιαφέρον. Ελάτε, περάστε. Τώρα, αν θέλετε, σκουπίστε πολύ καλά τα πόδια σας. Θα περιμένω. Δεν πρόκειται να τα σκουπίσετε, έτσι. Καλά τότε. Τα υπνοδωμάτια σας είναι εκεί και η κουζίνα εκεί πέρα. Μήπως θέλει κανείς ένα σνακ? Κράτε. Σνακ. Δεν θέλω σνακ. Αυτό που θέλουμε είναι τη βοήθειά σου για να πάμε στο Σβάλταλφχάιμ για να σώσουμε τον Τιρ. Τον Τιρ. Ζει. Αυτό είναι... Τι. Ηρέμησε. Του τα είπα όλα. Όλα, όλα. Βοήθησες το γιο μου να με παρακούσει. Όχι. Απλώς τον πρόσεχα. Εκ μέρους σου. Χωρίς κινδύνους, με πλήρη ασφάλεια. Ας μιλήσει κάποιος. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουμε ξανά το ταξίδι ανάμεσα στα βασίλεια. Είπες ότι ξέρεις πώς. Ναι, ξέρω. Αλλά, να, ξέρεις, έχει πολύ λάσπη. Και τότε γιατί δεν άνοιξες ακόμα το δρόμο, φίλε. Να είμαι ειλικρινής, είναι κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε τη δική σου βοήθεια. Οι αδερφοί Χούλντρα ζητάνε επιτέλους τη βοήθεια του εξυπνότερου ανθρώπου εν ζωή. Γι' αυτό ακριβώς προκύπτει. Hey! Για περίμενε. Πώς βρέθηκε αυτό εκεί? Τι στη χέλη είναι τέλος πάντων? Ο γιος μου είναι. Τότε τι στην Γιαρσμίντα του συνέβη, μου λες? Παρά είναι ψηλός τώρα. Και είναι σαν... Αυτό! Εσύ φταίς. Έλα λοιπόν, ας του βρούμε τουλάχιστον κάτι που να τον χωράει. Απλώς μεγαλώνει, βρε ανεγκέφαλε μπούφε. Εσύ στα νιάτα σου δεν πέρασες από περίεργη φάση. Υποθέτω πως ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά από εδώ και μπρος θα πρέπει να πατήσεις πόδια, θες το καλό σου. Προσπαθεί, πίστεψέ με. Εντάξει, ζωντόβολα, να σας εξοπλίσουμε για να αρχίσετε πάλι τις βόλτες. Ξεκίνα με αυτό. Σκέτο σαράβαλο. Δεν θα προτιμούσες να σου φτιάξω μια καινούργια? Μου είναι σημαντικό. Έλα, θα δω τι μπορώ να κάνω. Στο μεταξύ, μήπως θες να σου φτιάξω κάτι για να τα βγάλεις πέρα? Αυτή τη στιγμή τα υλικά που έχω αρκούν για να φτιάξω ένα. Φέρε μου πρώτες ύλες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν ο μικρός συνεχίσει να ψηλώνει έτσι, θα αγοράζει συνέχεια καινούργια ρούχα. Βρήκα πράγματα που άφησες πίσω. Σωσού και τα έχωσα στο σεντούκι. Τι θα έκανες χωρίς εμένα? Θα ρίξω μια ματιά, να δω το δωμάτιό μου.
Μίλα στο σύντριο όταν ετοιμαστείς. Το ξέρα ότι ξεχάσαμε κάτι. Το μέρος είναι φοβερό, Σίδρυ. Μόνος σου το έφτιαξες. Αφού με ξέρεις. Είστε ικανοποιημένοι με όλα, ναι? Πώς ξεκλειδώνουμε τα βασίλεια? Θα χρειαστούμε απλώς κάτι από το εργαστήριο. Ακολούθαμε και φρόντισε να φέρεις το κεφάλι. Λοιπόν, πού ακριβώς κρατάνε τον Τιρ? Είναι φυλακισμένο σε ένα ορυχείο. Μόνο αυτό ξέρουμε ως τώρα. Το βασίλειο είναι γεμάτο ορυχεία, ξέρεις. Χρειάζεσαι βοήθεια για να το βρεις. Α, να μιλήσεις τον Ντούρλιν. Ποιος είναι ο Ντούρλιν? Ένας ξάδερφός μας, ας πούμε, που δουλεύει για την πόλη σε θέματα ασφαλείας. Θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ορυχεία. Ξέρω ότι δεν είναι φίλος του Όντιν. Γι' αυτό η μητέρα σου ζήτησε τη βοήθειά του όταν προσπάθησε να οργανώσει επανάσταση. Έτοιμος? Επανάσταση? Ήξερες εσύ κάτι γι' αυτό? Δεν ήξερα. Ένας επαναστάτης αρχηγός που ήξερε τη μαμά. Ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Μάλλον σου ξέφυγε το είδου. Καλά. Τέλος πάντων, θα το λαδώσω σε μηδέν χρόνο. Τα λέμε έξω, στην πύλη. Επαναστάτης αρχηγός, ο Ντούρλιν. Αυτό κι αν είναι τρίχες κατσάρες. Ε? Και εσύ, θυμάσαι τα πράγματα όπως έρχονται στην κούτρα σου. Ατρέα. Εντάξει, τα λέμε εκεί, Σιντρί. Το ακούς αυτό? Θα χρειαστούμε το Bifrost και το κεφάλι. Μπροκ, άγγιξε το εσύ. Α, οπότε εδώ χρειάζεστε τη βοήθειά μου, έτσι? Ακριβώς. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει των διαστάσεών σου. Θα σε βοηθήσει να δεις καλύτερα το πρόβλημα με τα μάτια Bifrost που έχεις. Εντάξει, λοιπόν, μήπως το ελέγχω κάπως? Όχι. Αυτό σε κρατάει απλώς στη θέση σου ενώ ρίχνουμε το φως στα μάτια σου. Αχ, Σίντρι, ύπουλε μπάσταρδε! Άνοιξε, τώρα! Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τα άγκιστρα για βλέφαρα. Κάντο! Αυτό είναι! Ωραία! Τώρα ελευθέρωσε! Ακόμα δυσάρεστο! Το σήμα μας! Άντε, γρήγορα! Έρχομαι! Να τα αυγά του Χρασβέλγκρ! Γιατί το κάνατε αυτό? Θα δεις πολύ σύντομα. Αρκεί να προσαρμόσω... Έγινε. Ίσως βοήθησε. Είδες, δεν υπάρχει μόνιμη ζημιά. Να σου δείξω εγώ μόνιμη ζημιά, ρε παπάρι! Κράτε, ρίξε με πάνω του, με τα κέρατα! Δεν παίρνεις από αστεία, γρία κατσίκα! Bifrost έσπασε. Αφού προσαρμόσαμε τις πύλες ώστε να χρησιμοποιούν σπόρους Yggdrasil, δεν χρειάζεσαι τραπέζι ταξιδιού ή φανάρι Bifrost. Το είχα και για φως. Καλά, το σημειώνω. Κάτι θα σκεφτώ. Αλλά πρώτα, δες εδώ. Θα σου δείξω πώς λειτουργεί. Στρέψε την πέτρα στον ρούνο του Σβάρταλφχάιμ, εκεί δεξιά. Και συγκεντρώσου. Αυτό θα σε πάει στους υγρότοπους έξω από την πόλη Νίδαβελη. Πήγαινε στην πλατεία της πόλης και ζήτα τον Ντούρλιν στην ταβέρνα. Θα τον ξέρουν σίγουρα στην ταβέρνα. Ο Ντούρλιν ήταν πάντα ένας αθεράπευτος μέθησος. Αν και θα μπορούσε να έχει αλλάξει ριζικά, η εμπειρία μου λέει... Μπα. Ήθελες να έρθεις μαζί μας? Μπορεί να πεταχτώ, αλλά οι υγρότοποι είναι υγροί. Και τα κρύμ είναι παντού. Εχθρικά, γλοιώδη, βρωμερά πλάσματα. Αλλά καλή τύχη! Ευχαριστώ. Όπα. Τι είπα, καλή τύχη! Το νιώθετε αυτό? Ποιο λες, μικρέ? Οτιδήποτε, τα πάντα. Κάνει ζέστη. Ίσως μπορούμε να πάρουμε τη βάρκα. Αν την ελευθερώσω... Πόσο και μικρέ! Α!
Γιατί είναι τόσο γρήγορα? Βλέπω πως θα κάνουμε ένα ζωηρό ξεκίνημα. Πατρέα, έριξες την άμυνά σου. Ελευθέρωσε τη βάρκα όμως. Θα περάσουμε από τα κανάλια όταν είσαι έτοιμος. Δεν το πιστεύω πως η μαμά ηγήθηκε επανάστασης ενάντια στον Όντιν και δεν το ανέφερε ποτέ. Ίσως να έπαιξε ρόλο ότι δεν τα πήγε για τόσο καλά. Ό,τι έκανε η μητέρα σου πριν από εμάς ήταν δικό της θέμα. Την ρώτησες ποτέ? Τα μάτια στο νερό. Υπάρχουν προμήθειες. Εάν δεν ρώτησες ποτέ τη μαμά τι έκανε παλιά, τότε τι συζητήσεις κάνατε όταν γνωριστήκατε? Μήπως της έλεγες μόνο... Γυναίκα, φύλαξε το σπίτι. Πάω να πιάσω ψάρια στο ποτάμι. Και έπειτα έφευγες για 5 μέρες. Όχι. Η μητέρα σου ήταν καλύτερη στο ψάρεμα. Το είδες αυτό εκεί πέρα? Φράζει το κανάλι. Φαντάζομαι πως αν τον γυρίσετε, θα καταφέρουμε να περάσουμε. Ώστε αυτή είναι η υγρότοπη, Ακριβής περιγραφή. Είναι έλος. Η μυρωδιά τσούζει τα μάτια μου. Ξέρεις, τώρα που το αναφέρεις, είναι λιγάκι πιο δυνατή από την τελευταία μου επίσκεψη. Το μονοπάτι φαίνεται να συνεχίζει στην άλλη πλευρά του πίδακα. Αν ήμασταν τώρα στο Μίτζαρ, το νερό θα είχε παγώσει σε μια στιγμή. Αδερφέ, πιστεύεις πως θα βοηθούσε το πάγωμα? Μάλλον είναι ένα κοιμήλιο της αντίστασης των Νάνων. Το περιβραχιόνιο του Χρέιντμαρ. Ήταν πατέρας κάποιων Νάνων που ίσως γνωρίζεις καλά. Ο Μπρόκ ίσως να τα θέλει αυτά. Καλύτερα στα χέρια του παρά εδώ έξω. Ωχ!
αντέξει αν το σκαρφαλώσουμε. Ναι, το έφτιαξαν νάνι μάστορες. Ο Τύρι ήταν φίλος των γιγάντων. Αναρωτιέμαι αν είχαν γνωριστεί με τη μαμά. Αν συμμετείχε και αυτό στην επανάσταση. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί ο θεός του πολέμου υποστήριζε συχνά τους γίγαντες. Αλλά δεν θυμάμαι να είχε ορκιστεί πίστη στο σκοπό τους. Έλα, πρέπει να υπάρχει πιο γρήγορος τρόπος να κατεβούμε. Πίσω σου! Πρόσεχε! Πίσω σου! Πρόσεχε! Εντάξει, κάποιος τρόπος θα υπάρχει να γυρίσουμε τον νερόμυλο εδώ πάνω. Όπα! Προειδοποίησέ με πρωτού κολλήσεις τόσο άγρια τιμούρητα, μάγουλα! Το έδαφος. Σεισμός ήταν αυτό. Ένα περιστασιακό, αλλά όχι ανήκουν στο περιστατικό στο Svartalfheim. Με τόσα ορυχεία είναι λογικό το έδαφος να έχει θεματάκια. Μπράβο, τον κατέβασες ακριβώς εκεί που τον θέλαμε. Σκεφτόμουν πως όλη αυτή η ζέστη ίσως δεν είναι ότι το κρύο δεν έφτασε ακόμα εδώ. Ίσως είναι διαφορετικά στο Svartalfheim. Ναι, μικρέ. Ο Fimbulwinter δεν επηρεάζει το ίδιο όλα τα βασίλεια. Περίεργο που ο Fimbulwinter δεν φέρνει παντού χειμώνα. Φέρνει στο Midgard. Αλλά όπως βλέπεις, η επίδρασή του εδώ είναι σε πιο αέρια κατάσταση. Παρατήρησε τους πίδακες. Θυμήσου το άρωμα που ανέφερες. Αυτές οι καταστάσεις προϋπήρχαν κάπως, αλλά τώρα είναι πιο ακραίες. Πίσω σου!
Πατέρα, εκεί πάνω. Καλό εκεί πάνω. Αυτά τα πράγματα είναι παντού. Τους βούλωσαν τους πίδακες. Μάλλον πρέπει να κινήσουμε τον τροχό, αλλά το νερό δεν τον φτάνει. Αν οι νάνοι αυτού του βασιλείου είναι σαν τον Μπροκ και τον Σίντρι, δύσκολο θα πάρουν το μέρος του όρου. Μόνο που κάποια άτομα τυφλώνονται εύκολα από το άμεσο συμφέρον τους. Ο Όντιν τους έδωσε ασφάλεια και θα είναι επικίνδυνο να τον αψηφίσουν. Ίσως πάρουν θάρρος αν δουν μερικούς θεούς να έρχονται και να στρέφονται εναντίον του. Ατρέα, δεν ήρθαμε γι' αυτό εδώ. Ένα αστείο έκανα. Ο πόλεμος δεν είναι αστείο, ειδικά όταν εμπλέκονται θεοί. Πως σκοπεύεις να επιστρατεύσεις τον Τιρ, Ατρέα. Απλώς θέλω να έχουμε πολλές επιλογές. Ας συνεχίσουμε. Χαίρομαι που εξερευνούμε ένα νέο βασίλειο. Μήπως να απολαύσουμε τη ζεστασιά?
Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανοίξουμε την πύλη για να φτάσουμε στον Ίδα Βελίρ. Αδερφέ, κοίτα! Το αλόκοτο πλάσμα βγήκε ξανά από το έδαφος. Είναι πολύ γρήγορη. Και πώς θα την πιάσουμε? Περικυκλώνουμε. Χτυπάμε από πίσω. Ωραία. Πρέπει να πάμε πίσω της. Αλλά πώς? Τα κατάφερες. Για να δούμε τι έριξε. Πάνω. Είμαστε στα μισά. Θα υπάρχει κι άλλη αλυσίδα για να χαμηλώσουμε εντελώς την πύλη. Μίστα! Απίστευτο! Μπορείς να ξεσκεπάσεις τον πίδακα από εδώ? Α, νομίζω το κατάλαβα. Αν παγώσεις τον πίδακα, η πίεση θα γυρίσει στον τροχό. Ο γκόλιθος κατεβαίνει. Μπορούμε να χτυπήσουμε κάτι άλλο. Θες μια αλυσίδα που μπορούμε να τραβήξουμε? Μήπως να χτυπούσαμε το σκηνή που κρατάει τον ογκόλιθο. Μήπως να χτυπούσαμε το σκηνή που κρατάει τον ογκόλιθο.
κάθο. Βλέπεις κάτι από εκείνο το σημείο? Ένα από τα ποίηματα του Κβάσιρ. Πολύ κουλτουριάρικο. Αν βρεις κι άλλα, μάζεψε. Μικρέ, αν μου επιτρέπεις, τι ακριβώς ελπίζεις να μάθεις από τον Τιρ? Όπως είπα, ελπίζω ότι θα μπορεί να μου πει κάτι για τον Λόκι. Και θέλω να ακούσω τις ιστορίες του. Για ταξίδια σε άλλους τόπους, για γίγαντες και... ίσως πώς ήταν οι μάχες τα παλιά χρόνια. Μόνο για την ιστορία, προφανώς. Για την ιστορία. Ελπίζω ο Τιρ να έχει όρεξη για κουβέντα μετά από τόση φυλακή. Δεν είναι όλοι οι εχμάλωτοι του Όντιν τόσο ευχάριστη παρέα όσο εγώ. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι εδώ. Σωστά. Λες να γίνει κι άλλος, σαν το σεισμό που έγινε νωρίτερα? Είναι απίθανο. Αλλά οι γεωλογικές διαταραχές είναι απρόβλεπτες. Αν οι πίθακες και η μυρωδιά χειροτέρεψαν εξαιτίας του Fimble Winter, μήπως χειροτέρεψαν και οι σεισμοί? Ναι. Ατρέα, μπορεί... κοίτα μπροστά. Wow. Ναι, αυτό μοιάζει με πόλη. Αδέρφια, καλωσορίσατε στον Ιδαβελίο. Νάνι! Α! Τρέχουν μακριά. Συναγερμός. Κι εγώ θα χτυπούσα συναγερμό αν είχα ακόμα το σώμα μου και φοβόμουν ότι θα με έκανα να το αποχωριστώ. Μα όλο αυτό για εμάς. Μας φοβούνται. Είναι σίγουρα συναγερμός, φοβάμαι. Γιατί κρύβονται όλοι? Έχε το νου σου.